Φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο μας, τον αγαπημένο σας, τον Χάρη τον Βασιλιάδη, τον κλινικό ψυχολόγιο ψυχοθεραπευτή, ο οποίος έχει επιστρέψει από τις διακοπές του στην Ευρώπη. Καλώς όρισες, Χάρη. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Σας πεθύμησα. Είσαμε και μας έχεις ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, ο Χάρης, σήμερα, για τη χαμηλή αυτοεκτίμηση θα μιλήσουμε σήμερα με τον Χάρη. Είναι θεωρητικό θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα έχεις ετοιμάσει, που διαβάσει τις σημειώσεις σου. Και θα πάμε κατευθείαν στο ψητό. Τι είναι η αυτοεκτίμηση, Χάρη? Λοιπόν, καταρχήν κάποιες φορές ακούμε κάποια άτομα τα οποία φαίνεται πως διαθέτουν τα πάντα, δηλαδή είναι όμορφοι, κοινωνική καταξίωση, περιουσία, υψηλή μόρφωση, αυτοπεποίθηση και διάφορα άλλα χαρίσματα, όμως αισθάνονται αποτυχημένοι και ανεπαρκείς. Άρα η απάντηση είναι με κάθε σιγουριά πως έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή έχουν την αίσθηση πως δεν αξίζουν. Άρα η αυτοεκτίμηση είναι λοιπόν πως αισθανόμαστε για τον εαυτό μας και την αξία του. Άρα το άτομο που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, όσα πράγματα και αν έχει καταφέρει στη ζωή του, πάντα θα διακατέχεται από το φόβο μήπως αποτύχει, δεν θα εκτιμά αυτά που έχει καταφέρει στη ζωή του και θα έχει την ανάγκη να επιτύχει ακόμα περισσότερα για να αισθανθεί έστω και λίγο πως αξίζει. Τα άτομα που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν αντέχουν την κριτική, αλλά ούτε και τα κολεκτικά σχόλια για τον εαυτό τους. Και εδώ θέλω να δώσω μια παρομοίωση για την αυτοεκτίμηση. Έναν άτομο το οποίο δεν έχει αυτοεκτίμηση ή εσωτερική αίσθηση ασφάλειας, είναι έναν άτομο χωρίς πυρήνα. Είναι σαν έναν αυγό, το κέλυφος του έξω είναι σκληρό και δεν επιτρέπει τίποτα να μπει να βγει. Θεωρεί πως το κέλυφος αυτόν τον προστατεύει, όταν όμως πέσει το κέλυφος σπάει και όλο το περιεχόμενο αποκαλύπτεται. Αντίθετα, συγγνώμη, έναν άτομο με αυτοεκτίμηση και με αίσθημα εσωτερικής ασφάλειας διαθέτει ένα σταθερό πυρήνα, όπως ακριβώς ένα ροδάκι. Η φλούδα του είναι μαλακή και ελκυστική και όταν τύχει να πέσει μπορεί να μην μένουν πάνω της κάποια σημάδια. Ο πυρήνας του όμως παραμένει ανέπαφος και σταθερός. Και είναι η διαφορά της μεταξύ αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, γιατί είναι δύο έννοιες στις οποίες πολύ συχνά τις συχαίωμε. Πολύ σωστά. Άρα, η αυτοπεποίθηση βασικά αφορά την βεβαιότητα που έχουμε πώς μπορούμε να καταφέρουμε διάφορα πράγματα και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις διάφορων καταστάσεων. Δεν χρειάζεται να αφορά σε κάτι το ιδιαίτερο και μπορεί να έχει να κάνει με τον τομέα της εργασίας, του αθλητισμού, της γνώσης ή οτιδήποτε άλλο. Και κάποιοι έχουν αυτοπεποίθηση σχεδόν σε όλους τους τομείς, ενώ κάποιοι άλλοι σε ορισμένους μόνο. Επίσης, θέλω να πω ότι η αυτοεκτίμηση δεν είναι σταθερή στη διάρκεια της ζωής μας. Υπάρχουν φάσεις τις οποίες μπορεί να νιώθουμε δυνατοί και επαρκείς και κάποιες άλλες που να νιώθουμε ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, και νομίζουν πως η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση είναι είτε το ίδιο πράγμα, είτε πως η ύπαρξη καλής αυτοπεποίθησης σημαίνει απαραίτητα και την παράλληλη ύπαρξη μιας καλής αυτοεκτίμησης ή το αντίστροφο. Τα πράγματα όμως είναι πολύ διαφορετικά. Θες να μας δώσεις ένα παράδειγμα, Χάρη, μεταξύ αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης και της διαφοράς τους? Μάλιστα. Λοιπόν, για παράδειγμα, η αυτοπεποίθηση είναι ότι μπορώ να κάνω κάτι. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είμαι έναν ασφαλές άτομο, έχω καλή αυτοπεποίθηση, να απολαμβάνω τη συντροφιά των ατόμων που επιλέγω να συναναστρέφομαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, π.χ. να βρίσκομαι ανάμεσα σε πολλοί κόσμο ή να γνωρίζω καινούργια άτομα. Έχω καλή δουλειά, έχω σχέση, να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ζωής. Όμως, δεν αισθάνομαι ότι αξίζω. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, το άτομο έχει ψηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή μπορεί να κάνει πράγματα, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, όμως δεν νιώθει ότι αξίζει παράλληλα. Και εδώ ήθελα να μιλήσω, υπάρχουν τέσσερις συνδυασμοί αυτοπεποίθησης αυτοεκτίμησης. Ο πρώτος είναι ότι κάποιος μπορεί να έχει και ψηλή αυτοεκτίμηση και υψηλή αυτοπεποίθηση. Άρα, είναι αυτά τα άτομα τα οποία πιστεύω στον εαυτό μου, στις ικανότητες μου, στους διάφορους τομείς της ζωής και επίσης αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι ασχέτως επιδόσεων. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε
άτομα τα οποία διαθέτουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, όμως ψηλή αυτοπεποίθηση. Άρα τα άτομα αυτά αναγνωρίζουν τις ικανότητες τους, δηλαδή μπορώ να κάνω κάτι, όμως δεν αισθάνονται επαρκής ως άτομα και δεν νιώθουν ότι αξίζουν. Η τρίτη περίπτωση είναι αυτοί που διαθέτουν υψηλή αυτοεκτίμηση, αλλά χαμηλή αυτοπεποίθηση, άρα εκτιμούν τον εαυτό τους, γνωρίζουν πώς αξίζουν ως άτομα, όμως δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Για παράδειγμα, στα μαθήματα, στην εργασία, άλλες δραστηριότητες, πιστεύουν ότι τα καταφέρνουν λιγότερο από ότι κάποιοι άλλοι. Και το τελευταίο είναι το κάποιος να έχει και χαμηλή αυτοεκτίμηση, συγγνώμη, αλλά και χαμηλή αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, αυτά τα άτομα δεν εκτιμούν τον εαυτό τους για αυτό που είναι, αλλά ταυτόχρονα δεν νιώθουν πώς μπορούν να τα καταφέρουν καλά σε κάτι. Πώς ξέρω, πώς μπορώ να γνωρίζω εγώ αν έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση? Μάλιστα. Λοιπόν, στη ψυχοθεραπεία μου συναντώ άτομα, υπάρχουν διάφορα ερωτηματολόγια. Χρησιμοποιώ ένα ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης του Ρόζενμπεργκ. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις. Βασικά, η πρώτη ερώτηση είναι μια σκάλα, κλίμακα, συγγνώμη. Άρα, συνολικά είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν είμαι καθόλου καλός. Πιστεύω ότι έχω πολλές καλές ιδιότητες χαρακτήρα. Είμαι σε θέση να κάνω πράγματα όπως και οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι. Νιώθω ότι δεν έχω πολλά για να είμαι περήφανος. Αισθάνομαι άχρηστος, άχρηστη κατά καιρούς. Αισθάνομαι ότι αξίζω τουλάχιστον σε ίσον επίπεδο με τους άλλους. Μακάρι να είχα περισσότερο σεβασμό για τον εαυτό μου. Συνολικά τίνω να νιώθω ότι είμαι αποτυχία και έχω μια θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο απαντά. Υπάρχει κλίμακα συμφωνώ, πολύ συμφωνώ, διαφωνώ απόλυτα και βγαίνει μια βαθμολογία η οποία μπορεί να δείξει αν το άτομο έχει ψηλή ή χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, μετρούμε την αυτοεκτίμηση. Δεν είναι άσπρο μαύρο, υπάρχουν... Τι σημαίνει χάρη χαμηλή αυτοεκτίμηση και τι σημαίνει υψηλή αυτοεκτίμηση? Μάλιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει αυτοεκτίμηση βασικά αξιολογεί τον εαυτόν του, τις επιτυχίες του, επικροτεί τις επιτυχίες του, όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζει τις αδυναμίες του και τα λάθη του, προσπαθεί να βελτιώνεται. Σκέφτεται τους στόχους του, υπολογίζει και σέβεται την γνώμη των άλλων, δεν σημαίνει ότι τη δέχεται. Παίρνει αποφάσεις και γενικά έχει θετική στάση απέναντι στον εαυτό του και στη ζωή. Αντίθετα όμως, κάποιος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση νιώθει πάρα πολλές ενοχές, κάνει πάρα πολύ αυτοκριτική, λαμβάνει πάρα πολύ σημαντικά τι λένε οι άλλοι, την κρίση των άλλων, τη γνώμη των άλλων, την οποία τη θεωρεί πιο έγκυρη και πιο αξιόπιστη από τη δική του. Αποφεύγει να αναλάβει ευθύνες, πρωτοβουλίες. Δεν παίρνει κανένα ρίσκο και βασικά δεν διεκδικεί πράγματα που δικαιούται. Τι σκέψεις κάνει ένας άνθρωπος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση? Ναι. Λοιπόν, σχετικά με τις σκέψεις, σίγουρα αρνητικές σκέψεις, για παράδειγμα είμαι ηλίθιος, δεν αξίζω, είμαι αποτυχία κλπ. Κάνει πάρα πολύ αυτοκριτική. Φταίει τον εαυτόν του, δηλαδή είναι δικό μου το λάθος, αυτοαμφιβάλλεται, δεν βλέπει καθόλου τα θετικά του, είναι σαν να βάζει γυαλιά με αρνητικά φίλτρα και βλέπει μόνο αρνητικά και είναι αυτό που είπα. Επικεντρώνεται στα αρνητικά και τις αδυναμίες του, είναι σαν να έχουμε έναν κήπο με τουλίπες, οι οποίες οι 9 είναι φρέσκες, όμορφες, η 9 μπορεί από τις 9 να μην είναι τόσο ζωντανή και να επικεντρωθεί μόνο πάνω στη μία τουλίπαν του κήπου και να ξεχάσει τις υπόλοιπες 9. Τι συμπεριφορές έχουν οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση? Ναι. Συνήθως είναι pleaser, δηλαδή κάνουν τα χαρτίρια στους άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ αμυντικοί στην κριτική. Είναι people pleaser. Είναι people pleaser, αμυντική στην κριτική, ντροπαλή, μπορεί να είναι παθητική, παθητική, επιθετική. Φοβούνται να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Όταν κάνουν μια επιτυχία, κάνουν έκπτωση. Δεν είναι παραγωγικοί.
φοβούνται να κάνουν πράγματα ή παράγουν πάρα πολλά, κάνουν πολλά πράγματα έτσι για να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους, αποφεύγουν καταστάσεις ή άλλα άτομα, κακοποιούν τον εαυτό τους, παραμελούν τον εαυτό τους. Άρα αυτές είναι συμπεριφορές που έχει κάποιος ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τι συναισθήματα νιώθει ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση? Σίγουρα λύπη, άγχος, ενοχές, ντροπή, θυμό. Είναι ένα κόκτελ με διάφορα αρνητικά συναισθήματα. Όμως παράλληλα υπάρχουν και σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή το άτομο όταν σκέφτεται έτσι για τον εαυτό του και συμπεριφέρεται με τους τρόπους που περιγράψα πριν, σίγουρα νιώθει χαμηλή ενέργεια, είναι κουρασμένος, ένταση κλπ. Τη χαμηλή αυτοεκτίμηση στη ζωή ενός ανθρώπου, στη δουλειά του για παράδειγμα. Λοιπόν, στη δουλειά βασικά χαμηλή παραγωγικότητα, αποφεύγει τις προκλήσεις, καινούργια projects. Συνήθως είναι τελειομανείς γιατί φοβούνται μήπως τους κρίνουν οι άλλοι, άρα αυτό φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Φόβος αποτυχίας, δυσκολία επιβράβευσης για επιτυχίες, δηλαδή πιστεύουν ότι οι επιτυχίες δεν οφείλονται σε αυτούς, αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι γενικά στη δουλειά δεν πάνε μπροστά. Δηλαδή δεν θα διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, δεν θα ζητήσουν αύξηση, μπορεί να κάνουν τα χατήρια όλων των υπόλοιπων συναδέλφων, να μένουν πιο αργά χωρίς να πληρώνονται και άλλα πολλά. Στις προσωπικές τους σχέσεις πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, χάρη μου? Είναι υπερευαίσθητοι στην κριτική, είναι people pleasers πάλι. Δηλαδή κάνουν τα χατήρια του σύντροφου τους ή των φίλων τους, των συγγενών. Πολλές φορές αποφεύγουν την επαφή ή στενές σχέσεις με άλλους, γιατί φοβούνται ότι είναι κατώτεροι, ότι δεν τους αγαπούν και άλλα πολλά. Κάποιες φορές συμπεριφέρονται ότι έχουν αυτοπεποίθηση και έχουν αυτοέλεγχο, αλλά δεν είναι έτσι. Σίγουρα βάζουν τους άλλους πρώτους και μετά αυτοί. Και επίσης πιστεύουν ότι αν δεν συμπεριφέρονται έτσι, οι άλλοι θα τους απορρίψουν. Self-fulfilling prophecy. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Άρα αυτό που φοβούνται θα γίνει. Τι χόμπι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση? Έχουν χόμπι, αλλά μπορεί να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που υπάρχει πιθανότητα να τους κρίνουν. Για παράδειγμα, αθλήματα. Ή μπορούν να πιστεύουν ότι δεν τους αξίζει η επιβράβευση, να χαλαρώσουν και να απολαμβάνουν τους εαυτούς τους. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιες φορές παθητικοί, δηλαδή να μην κάνουν τίποτα. Και επίσης να συνεχίσουμε την αυτοφροντίδα. Δηλαδή, πολλοί δεν φροντίζουν τον εαυτό τους, για παράδειγμα, δεν αγοράζουν καινούργια ρούχα, δεν πάνε στον οδοντίατρο να χρειαστεί, δεν προσέχουν τους εαυτούς τους όσο θα έπρεπε. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει με την ψυχική τους υγεία? Κοιτάξτε, Θεκλά, έχουν γίνει μελέτες οι οποίες δείχνουν διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με την χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η κατάθλιψη, για παράδειγμα, είναι μια από τις σημαντικότερες ασθένειες που συνδέονται στενά με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, τα άτομα με άγχος φαίνεται ότι έχουν επίσης χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από άτομα χωρίς άγχος. Ανθρώποι με διατροφικές διαταραχές, για παράδειγμα βουλιμία, ανορεξία, πάλι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη φυσική εμφάνιση. Και τέλος, άτομα που έχουν εθισμούς, όπως αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ, βλέπουμε ότι έχουν μια πολύ αρνητική εικόνα για τον εαυτό. Δηλαδή, χαμηλή αυτοεκτίμηση την βρίσκουμε σε διάφορες ψυχικές διαταραχές, σαν σύμπτωμα. Πώς δημιουργείται, χάρη μου, η χαμηλή αυτοεκτίμηση? Λοιπόν, η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα αρνητικών εμπειριών που είχε κάποιος στη ζωή του, ειδικά όταν είμαστε νέοι και πιο ευάλωτοι. Και αυτές οι εμπειρίες μπορεί να περιλαμβάνουν κριτική, όπως από ένα γονιό ή από το σχολείο. Ως ενήλικες, κάποιοι μπαίνουν σε κακοποιητικές σχέσεις, ψυχολογικός πόλεμος με αδιάγνωστους. Και τα πολύ αρχοντικά γεγονότα της ζωής μπορούν επίσης να προκαλέσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπορεί όμως το τι κάνω στη ψυχοθεραπεία που συναντώ ανθρώπους μπορεί να είναι αποτέλεσμα προβλημάτων του σήμερα, για παράδειγμα κατάθλιψη. Πολλοί άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη λένε είμαι άχρηστος, οι άλλοι δεν με αγαπούν, δεν βλέπω μέλλον για μένα. Αλλά να συνεχίζω με αρνητικές εμπειρίες που έχουν γίνει στο παρελθόν, όπως μπορεί να είχα γονείς, ας πούμε, που υπήρχε συστηματική τιμωρία, κακοποίηση, παραμέληση. Παιδιά τα οποία δεν ικανοποιούσαν τα ψηλά στάνταρτ των γονιών, π.χ. στα μαθήματα,
ή τα ψηλά στάνταρ των φύλων. Π.χ. ξέρω εγώ, κάποιοι φίλοι έχουν ταμπλέτα ή smartphone, μην δίνονται με ακριβές μάρκες. Και επίσης, πολλές φορές γονείς ή φροντιστές βγάζουν το στρες και τα αποθυμένα πάνω στα παιδιά τους, σάκος του box, σακούλι είναι με του, όπως τους λέω, μπορεί να είναι ένας γονιός που έχει πρόβλημα με αλκοόλ, ναρκωτικά, αλλά επίσης και φυσική ή σεξουαλική κακοποίηση. Αυτά όλα μπορούν να δημιουργήσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, όπως και η απουσία τρυφερότητας, έλλειψη ενδιαφέροντος, έλλειψη επιβράβευσης, παραδείγματος χάρη κάποια μητέρα να πει «Είμαι περήφανη για σένα γέμο», που δεν το λέει. Και επίσης η θέση της οικογένειας στην κοινωνία. Για παράδειγμα, ο γιος του γιατρού, μένουν στο κολονάκι, το αυτοκίνητο του είναι παλιό κλπ. Και ο παράξενος στο σχολείο. Για παράδειγμα, υπάρχουν αγόρια τα οποία μπορεί να είναι θηλυπρεπείς ή να έχουν περισσότερα κιλά ή να μην παίζουν ποδόσφαιρο. Άρα σε αυτήν την περίπτωση είναι δαχτυλοδεικτούμενοι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τώρα, σε αρνητικές μεταγενέστερες εμπειρίες μπορεί να είναι το bullying, το mobbing στην εργασία. Κάποιος προϊστάμενος να κακοποιεί ψυχολογικά τον υφιστάμενο του, κακοποιητικές σχέσεις, συντρόφοι, ας πούμε, ακούω πάρα πολλές ιστορίες στο γραφείο για συζύγοι οι οποίοι χτυπούν τις συζύγους τους ή τις βρίζουν ή τις κακοποιούν σεξουαλικά. Σε αυτήν την περίπτωση πάλι διατηρείται η χαμηλή αυτοεκτίμηση, αποτυχίες και επίσης τραυματικές εμπειρίες. Στην ενήλικη ζωή, όπως βιασμός, μπορούν να δημιουργήσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ναι. Άρα, όλες αυτές οι εμπειρίες δημιουργούν κάποιες πεποιθήσεις, δηλαδή τι πιστεύει κάποιος για τον εαυτό του και μπορεί να πει «Είμαι ηλίθιος, ανίκανος, κακός, δεν είμαι αγαπητός, δεν είμαι σημαντικός, είμαι κατώτερος, είμαι απαράδεκτος, είμαι παχουλός, είμαι άσχημος», όλα αυτά. Άρα, το αποτέλεσμα είναι όταν κάποιος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι προκατελημένος. Και προσέχει μόνο ότι υποστηρίζει τις αρνητικές πεποιθήσεις και ιδέες που έχει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει ένα λάθος στη δουλειά, αν πιστεύει ότι είναι ανίκανος και άχρηστος, θα πει πάλι τα ίδια, πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, λάθος είναι άχρηστος. Κάτι έχεις γράψει παρακάτω για το δηλητηριώδη παπαγάλο. Ποιος είναι ο δηλητηριώδης παπαγάλος? Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα που δίνω στους πελάτες μου και τους λέω ότι είναι αυτός ο παθολογικός κριτής που έχουμε μέσα μας, όλοι, άλλοι πιο πολύ, άλλοι πιο λίγο, και βασικά είναι, φανταστείτε ότι σου δίνουν έναν παπαγάλο, αυτός ο παπαγάλος απλά είναι ένας παπαγάλος, δεν έχει καμιά γνώση, σοφία, ιδιορατικότητα, λέει πράγματα χωρίς κατανόηση. Όμως, αυτός ο συγκεκριμένος παπαγάλος είναι δηλητηριώτης. Δηλαδή έχει κάνει ειδική εκπαίδευση κομάντο για να σε σαμποτάρει, σε σχολιάζει συνέχεια, σε επικρίνει με τρόπο που να σε κάνει να νιώθεις άσχημα, σου λέει συνέχεια πρέπει, σου βάζει επιπρόσθετο στρες. Όταν πει, ας πούμε, κάποιος πρέπει να βάλω πλυντήριο, είναι OK. Πρέπει να είμαι 20 κιλά λιγότερο, αντί θα προτιμούσα να είσαι. Άρα, τι λέω, είναι πόσο καιρό θα αντιμετωπίσει κάποιος αυτή την κακοποίηση, πριν ρίξει μια πετσέτα πάνω στο κλουβί, είναι απαλλαγή από τον παπαγάλο. Άρα, εδώ, αυτές οι σκέψεις βασικά είναι ένας εσωτερικός εκφοβισμός. Και το αντίδοτο είναι, δεν χρειάζεται να το ακούσω. Δηλαδή, κάποιος να βάλει την προσοχή του κάπου αλλού, να είναι επίμονος με αυτή την πρακτική, τελικά ο παπαγάλος θα κουραστεί, γιατί δεν ανταποκρίνεστε και θα φύγει. Άρα, είναι αυτός ο παθολογικός κριτής που μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους ανθρώπους που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αυτοκριτική μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς? Η αυτοκριτική δεν κάνει κανόν, γιατί η αυτοκριτική παραλύει. Για παράδειγμα, μπορούμε να φανταστούμε κάποιον που ξέρουμε που έχει αυτοπεποίθηση, τον οποίο να αρχίσουμε να τον κρίνουμε συνέχεια. Π.χ. έκανες λάθος, αυτό δεν είναι έτσι, ανόητο κλπ. Αν συνεχιστεί αυτό για εβδομάδες, μήνες, πώς πιστεύεις ότι θα νιώθει αυτός ο άνθρωπος? Τι επίπτωση θα έχει στην αυτοπεποίθησή του? Την ικανότητα του να παίρνει αποφάσεις, να διαχειρίζεται τα προβλήματα του. Άρα είναι αυτό που κάνεις σε σένα. Επίσης, η αυτοκριτική είναι άδικη.
Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μικρά λάθη και κρίνει τον εαυτό του, όμως κάνει και πολλά σωστά. Όταν καταδικάζεις τον εαυτό σου και τον απορρίπτεις, δηλαδή το αυτομαστίγωμα, είσαι άδικος. Επίσης, η αυτοκριτική σε μπλοκάρει από το να μάθεις πράγματα. Γιατί σε αποθαρρύνει, καταλήγεις να έχεις χαμηλό ηθικό και να νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου. Δεν σε αφήνει να σκεφτείς καθαρά, να βελτιωθείς και να μάθεις. Και αν κάνεις λάθος και δεν μαστιγώσεις τον εαυτό σου, φυσικά θα αναλάβεις τις ευθύνες σου, θα μάθεις. Άρα τα λάθη μας βοηθούν να μάθουμε και να προχωρήσουμε. Και τελικά η αυτοεκτίμηση δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματικότητα. Δηλαδή κάποιος, όταν τα πράγματα πάνε λάθος, κάποιος τα ρίχνει όλα στον εαυτό του. Όμως μπορεί το άτομο να μην είχε όλες τις πληροφορίες, να ήταν κουρασμένος, ακόμη να υπήρχαν λόγοι ότι αντίδρασε κάποιος σωστά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και επίσης το άτομο μπορεί να αγνοεί τους εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. δεν είχε καθαρές οδηγίες από τον προϊστάμενο του για να ετοιμάσει ένα report, το οποίο τελικά δεν ήταν καλό. Τι διατηρεί τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, Χάρη? Έχουμε μιλήσει για το πώς προκαλείται η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τι είναι αυτό που τη διατηρεί? Ναι. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση βασικά μπορεί να παραμείνει χαμηλή λόγω των δικών μας αρνητικών σκέψεων, αλλά και το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Για παράδειγμα, αν κάποιος πιστεύει ότι είναι ηλίθιος, π.χ. Άρα ο κανόνας του, αυτή η πεποίθηση, δημιουργεί κάποιον, αυτή η πεποίθηση δημιουργεί κάποιον κανόνα. Άρα λέει καλύτερα να μην δοκιμάσω αντί να αποτύχω. Δεν δοκιμάζει, άρα συνεχίζει να νιώθει ηλίθιος. Ή κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι δεν είναι αγαπητός. Άρα δεν θα ζητήσω τι θέλω γιατί θα απογοητευτώ. Δεν το ζητά, άρα συνεχίζει να πιστεύει αυτό το πράγμα. Ή κάποιος μπορεί, λέει, να πιστεύει ότι είναι κατώτερος. Τίποτα δεν αξίζει από τι κάνω, αν δεν το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Άρα θα είναι τόσο ευαίσθητος το τι θα πούν οι άλλοι. Και αν κάποιος πει κακά πράγματα, τότε θα πει, είδες, άρα τελικά είμαι κατώτερος. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αρνητικές προβλέψεις, δηλαδή καταστροφολογία. Άρα, ας ζητήσω από αυτήν την κοπέλα να βγούμε και ραντεβού, θα με απορρίψει. Ας ζητήσω αύξηση, ίσως με απολύσουν. Αν πω στο φίλο μου ότι δεν έχω όρεξη να πω για καφέ, δεν θα μου ξαναμιλήσει. Άρα, το τι βλέπουμε εδώ είναι ότι υπερεκτιμάς ότι κάτι κακό θα συμβεί, π.χ. θα απογοητευτείς, θα σε απορρίψουν κλπ. Και αν γίνει το κακό, θα είναι το τέλος του κόσμου, π.χ. ότι κάποιος σε χώρισε, και υποτιμάς τον εαυτό σου ότι δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις. Το τι πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να δούμε αυτές τις αρνητικές προβλέψεις ως σαν υποθέσεις. Για παράδειγμα, κάποιος δεν ζητά από κάποιον άλλον να βγει ραντεβού γιατί φοβάται μήπως τον απορρίψει. Και θα έλεγα, υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό που σκέφτομαι είναι έτσι. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι να σκεφτώ? Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αν κάποιος με απορρίψει? Αν το χειρότερο συμβεί, τι μπορώ να κάνω? Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, τι θα έλεγα σε έναν καλό φίλο? Γιατί είναι το πιο πιθανό να γίνει ρεαλιστικά. Ναι. Δώστε μας ένα παράδειγμα, Χάρη, για τις αρνητικές προβλέψεις. Ναι. Πώς μπορεί να μας επηρεάσει. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα είναι ίσως κάποιος να ψάξει να βρει μια καινούργια δουλειά. Απλά να μην το κάνει, δηλαδή να μην στείλει το βιογραφικό του, γιατί φοβάται ότι τελικά δεν θα έχει όλα τα προσόντα, ενώ τα έχει, δεν θα τον προσλάβουν, άρα να μην μπήκα στον κόπο να το κάνει. Σε αυτήν την περίπτωση, εγώ θα έλεγα αυτού του συγκεκριμένου ατόμου, okay, υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι έτσι? Δεν θα του έλεγα ποια είναι τα προσόντα που έχεις, ποια είναι τα προσόντα που θέλει η δουλειά. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι για να σκεφτείς? Θα μπορούσε να σκεφτεί, OK, θα δοκιμάσω και ό,τι γίνει. Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Το χειρότερο είναι να πάρει μια επιστολή, να του πούν ότι δεν είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για την δουλειά. Αν το χειρότερο συμβεί, τι θα κάνει? Απλά θα προχωρήσει, θα στείλει άλλο βιογραφικό. Και το καλύτερο είναι να τον καλέσω για συνέντευξη. Τι θα έλεγα σε έναν καλό φίλο? Σε έναν καλό φίλο θα του έλεγα να προσπαθήσει. Και τι είναι το πιο πιθανό να γίνει ρεαλιστικά? Το πιο πιθανό είναι να τον καλέσουν ή μπορεί να μην τον καλέσουν. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, κάποιος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση προβλέπει αρνητικά το χειρότερο και για να προστατεύσει τον εαυτόν του, δεν στέλνει το βιογραφικό. Και έτσι, με βάση το φαινόμενο της αυτοκτονίας προφητείας, εκείνο που φοβάται το παθαίνει στο τέλος της μέρας.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Έχω αρκετούς ανθρώπους που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και χρειάζεται χρόνος. Όμως, εγώ θα ήθελα να δώσω κάποιες πρακτικές συμβουλές τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Η πρώτη είναι να επέτρεψεις τον εαυτό σου να κάνει λάθη. Άρα, σε κάθε περίπτωση που θεωρείς ότι είσαι λάθος, αποτυχημένος, ανεπαρκής, να συγχωρέσεις τον εαυτό σου και να συνειδητοποιήσεις ότι έκανες το καλύτερο που μπορούσες, σύμφωνα με τις δυνατότητες που είχες τότε. Άλλωστε, είμαστε ανθρώποι, άρα έχουμε και επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες. Αυτό είναι μια συμβουλή, δηλαδή να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να κάνει λάθη και να μην φοβόμαστε. Η δεύτερη συμβουλή είναι μπράβο. Να λέμε στον εαυτό μας μπράβο για κάθε καλή προσπάθεια που κάνουμε όταν χρειαστεί. Να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας για τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες μας, όσο μικρές κι αν είναι. Τρίτη συμβουλή, να βάλουμε μικρούς πραγματοποιήσιμους στόχους, ώστε να φτάσουμε τον σκοπό μας. Τέταρτον, υπάρχει ένα ταμπού στο να σκεφτόμαστε θετικά. Δηλαδή, κάποιος θα πει, είσαι ψώνιο. Ενώ εγώ θα έλεγα να κοιτάζουμε τον καθρέφτη και να λέμε, είμαι όμορφος, είμαι έξυπνος, μαγειρεύω τέλεια. Είμαι αξιολάτρευτος, έχω τέλειο χιούμορ. Και κάτι που βάζω στους πελάτες μου να κάνουν, και θα σου το δείξω τώρα, τους λέω I love myself και τους λέω κάνουν έτσι. I love myself. Και να φιλούν τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι έναν, πώς το λέμε, πρέπει να αγαπήσουν τον εαυτό τους. Επίσης, η αληθινή αυτοεκτίμηση απαιτεί ειλικρινή αντίληψη των δυνατοτήτων, αλλά και την αποδοχή των αδυναμιών μας. Άρα εδώ μπορούμε να πούμε να γράψουμε κάτω από τα δυνατά μου σημεία είναι αυτά, τα πράγματα που μπορώ να βελτιώσω είναι αυτά, τα πράγματα που με κάνουν μοναδικό είναι αυτά, η άλλη μου έκανε κομπλιμέντα για αυτό το πράγμα, τα προβλήματα που αντιμετώπισα και τα κατάφερα είναι αυτά, κλπ. Επίσης να κάνουμε στον εαυτό μας μικρά δώρα. Έναν καφέ, μια βόλτα, ένα ρούχο, ένα διαμάντι. Είναι ένας τρόπος για να πεις στον εαυτό σου μπράβο, είσαι σημαντικός, σε προσέχω. Καινούργια ενδιαφέροντα, να γνωρίσουμε ανθρώπους, καινούργιες φιλίες, να αγαπήσουμε και να φροντίσουμε το σώμα μας. Η γυμναστική, για παράδειγμα, είναι σημαντική. Να μπορούμε να αποδεχτούμε τα συναισθήματα που μας φοβίζουν, επειδή τα θεωρούμε αρνητικά και ανεπίτρεπτα, για παράδειγμα, θλίψη, μοναξιά, φόβων. Όλα τα συναισθήματα αυτά είναι πολύτιμα. Να ξεχωρίσουμε τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας, να τους χωρίσουμε σε εκείνους που τονώνουν την αυτοεκτίμησή μας και σε εκείνους που τη μειώνουν. Κάποιες απαιτήσεις και επιθυμίες, κάποιες φορές μπορεί να τις έχουν οι γονείς ή κάποιοι άλλοι, άρα πρέπει, ίσως είναι καιρός να τις εγκαταλείψουμε και να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Να φτιάξουμε έναν κατάλογο με τα θετικά μας, τις δυνατότητες μας, τις αρετές μας. Όταν μια κατάσταση δεν μας ικανοποιεί και μας γεμίζει αμφιβολίες, να την αλλάξουμε, να αποδεχτούμε τα κομπλιμέντα. Τέλεια τα σκουλαρίκια σου, Θέκλα, πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για χαμογελάσεις. Να είμαστε ευγενικοί με τον εαυτό μας, δηλαδή να μιλάμε σαν να μιλούσαμε σε έναν καλό μας φίλο, να είμαστε διεκδικητικοί, δηλαδή να σεβόμαστε τις απόψεις και τις ανάγκες μας, αλλά και τον άλλον. Να μάθουμε να λέμε όχι, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή με υγιεινή διατροφή, ποιοτικό ύπνο, άσκηση, χρόνος δεν κάνω τίποτα, βλέπω το ταβάνι, να προγραμματίσουμε δραστηριότητες που απολαμβάνουμε, να αλλάξουμε την εικόνα μας, το στυλ, μαλλιά, ρούχα, μακιγιάζ κλπ. Και επίσης να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας όπως θα αντιμετωπίζαμε κάποιον άλλο. Γιατί, ας πούμε, τις πιο πολλές φορές είμαστε συμπονετικοί με τους άλλους, αλλά όχι με εμάς. Να ευχαριστήσουμε τους άλλους, να τους πούμε ότι τους εκτιμούμε. Η φύση βοηθά πάρα πολύ. Έχουν γίνει έρευνες γιατί μπορεί να μειώσει το άγχος, την αρτηρική πίεση, την κατάθλιψη, αλλά επίσης να έχουμε καλύτερη διάθεση, αυτοεκτίμηση, ενέργεια, συγκέντρωση. Να γράψουμε ένα ημερολόγιο αυτοεκτίμησης. Ένιωσα περήφανος όταν σήμερα κατάφερα να, κάτι που έκανα για κάποιον ήταν τούτο, τι είναι σημαντικό για μένα και όχι για τους άλλους, και επίσης να μην τα παρατήσεις.
Δηλαδή, η αυτοεκτίμηση είναι σαν τον κύμα που χρειάζεται συνεχή περιποίηση ή το γυμναστήριο να έκανε μη, πρέπει να συνεχίσει. Επιμονή και συνέπεια. Nice. Θα είπα γρήγορα, σας δάλισα. Σε ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Τι άλλο έχει να μας πεις, χάρη μου. Βασικά αυτά, κάποιες τελικές σκέψεις. Ήθελα να πω ότι η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας είναι πιο σημαντική και είναι πιο μακρινή που θα έχουμε. Άρα σε αυτήν την περίπτωση, όταν δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας, συνήθως έχουμε και χαμηλή αυτοεκτίμηση, άρα πώς θα μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις με τους άλλους όταν εμείς ήδη δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Άρα είναι σημαντικό να αποκτήσουμε αυτογνωσία, να γνωρίσουμε πιο καλά τον εαυτό μας, να το συγχωρέσουμε, να το δεχτούμε όπως είναι και να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε αυτά τα οποία θέλουμε ή δεν θέλουμε και να μας δεχτούμε όπως είμαστε ακριβώς, χωρίς να μας απορρίπτουν. Άρα η αυτοεκτίμηση είναι ένα τεράστιο, ένα μεγάλο ταξίδι. Δεν χτίζεται από τη Δευτέρα στην Τρίτη. Είναι μια συνεχή δουλειά μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα. Άρη, είναι πολύ συχνό φαινόμενο τούτο. Θα έλεγες από τους ανθρώπους που βλέπεις στο γραφείο, οι περισσότεροι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν μπορώ να δω στατιστικά, αλλά μπορώ να πω ότι πρώτον, ανθρώποι οι οποίοι βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις, δηλαδή σε γάμους και μακροχρόνιους, οι οποίοι κακοποιούνται από τους συντρόφους ή με ψυχολογική βία, με φυσική βία ή σεξουαλική κακοποίηση, έχουν πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βλέπω ανθρώπους επίσης που έχουν κοινωνική φοβία, δηλαδή κοινωνικό άγχος. Επίσης βλέπω χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βλέπω επίσης άτομα που είναι σε φιλίες, οι οποίοι ανέχονται συμπεριφορές ανεπίτρεπτες, το ίδιο. Άτομα με διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, το ίδιο. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, άτομα τα οποία έχουν προβλήματα με εθισμούς, όπως ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, καταναγκαστικές αγορές, πάλι το ίδιο. Βασικά, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που βλέπω καθημερινά, η οποία η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι ένα σύμπτωμα, το οποίο επηρεάζει πολλά άλλα πράγματα. Μάλιστα. Και θεωρείς ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία κάποιον για να το ξεπεράσει? Εξαρτάται. Όπως είπαμε πριν, η αυτοεκτίμηση δεν είναι άσπρο μαύρο. Αν όμως υπάρχουν άτομα τα οποία όντως έχουν πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, σίγουρα χρειάζονται βοήθεια. Σίγουρα χρειάζονται βοήθεια. Και δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια? Δεν είναι ντροπή. Νομίζω είναι καλό να ζητάμε βοήθεια παρά να βασανιζόμαστε, αφού εκεί έξω υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν τεχνικές, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να ξεμπλοκάρουμε, να πάμε μπροστά και να έχουμε μια πιο ικανοποιητική και πιο ευτυχισμένη ζωή. Το εύχομαι σε όλους μας. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις, χάρη μου? Αυτά, μόνο την αγάπη μου, αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμη η σημειώσεις σου και όλα αυτά που μας διάβασες. Είμαι σίγουρη ότι οι φίλοι θα το ακούσουν ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά. Είμαι σίγουρη. Ευχαριστούμε. Okay, εγώ σας ευχαριστώ. Στο επανειδή. Στο επανειδή. Γεια σου, χαρά.